καλέσουμε και εκ νέων οργανών την πανελλαδική παρέμβαση από σήμερα, Τετάρτη 14 Απρίλη, μέχρι και την Κυριακή 18 Απρίλη, για τα δικαιώματα των νέων στρατευμένων. Προγραμματίζονται μια σειρά εξορμήσεις και συγκεντρώσεις έξω από τα στρατόπεδα πανελλαδικά και στην περιοχή της Θεσσαλίας. Μέσα από την ανακοίνωσή μας, αναδεικνύουμε ότι η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που έχει κλείσει όλο τον κόσμο εδώ και μήνες μέσα στα σπίτια του και στέρισε σε πολλούς στρατευμένους τις άδειες και τις εξόδους που έχουν ανάγκη, αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας στις μονάδες, να προσλάβει όλο το απαιτούμενο υγειονομικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας που δυσαυρίζει εν μέσω πανδημίας σε βάρος του λαού. Οι στρατιώτες είναι κλεισμένοι στα στρατόπεδα, ενώ οι μεγαλοξενοδόχοι ετοιμάζονται να αποδεχτούν τους πρώτους τουρίστες. Είναι η ίδια η πολιτική που από τη μία αντιμετωπίζει προκλητικά, ως κόστος, τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας σε χώρους δουλειάς, σχολεία και πανεπιστήμια και μέσα μεταφοράς, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνοι που οι στρατιώτες ζουν σε επικίνδυνες σε καιρό πανδημίας συνθήκες, με αποτελέσματα όπως περιστατικά που έχουμε αναδείξει και με παλιότερες παρεμβάσεις μας στρατόπεδα της περιοχής μας. Η ίδια η πολιτική που τη στιγμή που αυξάνεται η θητεία στο στρατό Ξηράς, με τη δικαιολογία της τελέχωσης στην Παραμεθόριο, στέλνει δεκάδες αποστολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με προσωπικό και μέσα σε ασκήσεις, πρόβες πολέμου εκτός συνόρων. Επικαλούνται μάλιστα τη φύλαξη της Παραμεθορίου για την αύξηση της θητείας, χώνουν το λαό της χώρας μας ακόμα πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς που βρωμάνε πάντοτε στην περιοχή για να εξυπηρετήσουν ελληνικούς και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους που σκοπό έχουν να βάλουν το χέρι στη μοιρασιά της ενεργειακής πίτας και των θαλάσσιων δρόμων ενέργειας. Γι' αυτό και απαιτούμε, όχι στην αύξηση της θητείας, η κυβέρνηση να εξασφαλίσει εδώ και τώρα την έκτακτη οικονομική στήριξη των στρατευμένων, ώστε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να μην επιβαρύνονται οι οικογένειές τους με το μεγάλο κόστος της θητείας τους. Αντί να δίνουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για τις θρηπτικές δαπάνες που απαιτούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, που αιματοκυλούν τους λαούς, να εξασφαλίσουν τώρα μέτρα για την αποσυμφόρηση θαλάμων και κοινόχρηστων χώρων, συνεχή απολίμανση, επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ. Να επιταχθούν άμεσα από την κυβέρνηση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όλες οι ιδιωτικές μονάδες υγείας και πρόνοιας με το προσωπικό τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με περισσότερες κλίνες ΜΕΘ, γιατρούς και νοσηλευτές. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα ασφαλή εμβόλια για να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός των στρατιωτών και η υπεύθυνη ενημέρωσή τους από τους υγειονομικούς. Να δοθούν όλες οι άδειες και άδειες ορκομοσίας και να πραγματοποιούνται όλες οι έξοδοι των στρατιωτών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Να πραγματοποιούνται δωρεάν επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ πριν την άδεια και πριν την επιστροφή από αυτήν. Τονίζουμε ότι το ΚΚΕ και η ΕΚΝΕ είναι δίπλα στους νέους στρατευμένους. Με τη δύναμή μας, με την αλληλεγγύη μας, σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και τη ζωή που μας αξίζει. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στην περιοχή μας περιλαμβάνουν. Στη Λάρισα, στις 15 Τετάρτου, έξω από τα 110 περίπου μάχες, στις 16 Τετάρτου, έξω από τα 403 εργοστάσιο βάσης και στις 17 Τετάρτου, έξω από την πρώτη στρατιά. Στο Βόλο, έξω από το στρατόπεδο Γεωργούλα στις 15 Τετάρτου, ενώ στα Τρίκαλα, έξω από τη σχολή μονίμων υποξηματικών στις 16 Τετάρτου.